σε κι αντάρια σε κι αντάρια σε νοτόπος βροντί μεγά βροντί μεγά βροντί μεγά ακούστηκε. Βροντί μεγά, βροντί μεγά, λιακούστηκε συμπάντες του, συμπάντες του ρε σαγκά, σαγκά τεργόν εσύστηκε. Τα αρκάδια να, τα αρκάδια να τεινάξανε. Το βαριά τραυματισμένο Αρκάδι γιατρεύει 150 χρόνια μετά την τραγωδία της πλήγιας του. Η ανακαίνιση προχωρά αργά και μεθοδικά. Το εντυπωσιακό διαβατικό, το μνημείο της μινωικής αισθητικής και τεχνοτροπίας, τα γήινα χρώματα του κριτικού πολιτισμού που χρησιμοποιούνται ενώνουν αρμονικά το μακρινό χτες με το σήμερα. Και πάλι τα γεγονότα και το τελικό ολοκαύτωμα κυριαρχούν μέσα μας. Πως εδώ συμπληρώθηκε η Αγία Τριάδα των Στεριανών Πυρπολιτών. Σαμουήλ στο Κούνγι, ο γέροντας Καψάλη στο Μεσολόγγι και Γαβριήλ διαχειρός Κωστή Γιαμπουδάκη στο Αρκάδι. Το σφράγισμα όμως της Μεγάλης Θυσίας ανήκει στα γυναικόπαιδα που βρέθηκαν πλάι στους μαχητές. Όταν στην τελική σύναξη ρωτήθηκαν αν συμφωνούν να ανατιναχτούν και αυτά παρά να παραδοθούν στον εχθρό, απάντησαν «Ό,τι πάθουν οι άντρες και οι πατεράδες μας, αυτό να πάθουμε κι εμείς». Πράγματι, το Αρκάδι, η Μονή Αρκαδίου της Κρήτης, είναι το αποκορύφωμα ενός δυνατού και μεγάλου αγώνα. Είναι μοχλός, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως των πνευματικών δυνάμεων της Μεγαλονήσου και είναι ο τόπος όπου έλαμψε η αλήθεια, όπου εκκορυφώθηκε η αγωνία, όπου δόθηκε η δυνατότητα στους κριτικούς να δούνε από μια καλή πλευρά την ελευθερία, να δώσουν τη δυνατότητα στους αυτούς τους να βιώσουν εσωτερικά εκείνο το οποίο βίωναν με την Εκκλησία
Γιατί η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία έδωσε τη δυνατότητα στον Έλληνα να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να γίνει πραγματικά φωτοδόχος για τη νέα εποχή, για τη νέα κατάσταση, για τον νέο τρόπο ζωής. 480 χρόνια έχουν περάσει, 500 χρόνια δουλείας. Δεν είχαμε τίποτα δικό μας, όλα ήταν ξένα. Και ακόμα όταν κανείς πέθανε από τους δικούς μας, έπρεπε να πάρει ο οικείος ιεράρχης άδεια από τον καϊμακάμι. Και έχω στα χέρια μου μια άδεια ταφής που βρέθηκε σε μια θηρίδα ενός εξοκλησίου που έλεγε μεταξύ άλλων «Προσέτων μαυροκέφαλων το φέροντο το διάδειγμα του διαβόλου, προσέτων αρχηγών του βρωμερού γένους των Γρεκών». Επειδή επληροφορήθην ότι εψώφησε της Γρεκός ονόματι Γεώργιος Ιωάννου, επιτρέπω να ορίξετε βόδρον και να βάλετε αυτόν, έως ότου η βρωμερά σάρξη του αποσυνδεθεί και την πάρει ο διάβολος και δεν μολυθεί το ιερό γένος των μουσουλμάνων. Εκεί λοιπόν θέλω να τονίσω ότι είμαι θα υπό και πρέπει κάποια στιγμή να ορθώσουμε το αναστημά μας, να ορθώσουμε την πίστη μας, γιατί του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία όπως η Εκκλησία διακηρύττει. Και πρέπει να σας πω ότι χωρίς την Εκκλησία θα ήταν πολύ δύσκολη η ελευθερία μας. Σε αυτή λοιπόν τη μονή του Αρκαδίου εγιγαντομάχησαν οι ήρωες. Πολέμησαν όχι με τα όπλα, με την ψυχή, με την καρδιά, με το πνεύμα. Και η κριτική και η ελληνική καρδιά είναι βαρύτερη από το σίδηρο και ισχυρότερη από το ατσάλι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο ηγούμενος, ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος, ο Γαβριήλ, λειτουργήσε. Και είπε, παιδιά, θα πέσουμε στους κατακτητές. Και μετέλευαν όλοι των αχράντων μυστηρίων. Σαν λιοντάρια πολέμησαν όλοι. Και ο Γιαμπουδάκης ήταν εκείνος που του έτυχε η μοίρα να βάλει φωτιά στην παρούτη, να ταχθεί και να σκοτωθούν μαζί με τους δικούς μας και εκατοντάδες αλλόφιλοι. Τούρκοι, μουσουλμάνοι. Εμείς δεν είχαμε σχέσεις με αυτούς ιδιαίτερες. Εμείς αγαπούσαμε ως χριστιανοί όλους τους ανθρώπους της γης. Αλλά πιστεύαμε μέσα μας ότι υπήρχαν και έθνη, τα έθνη τα μη νόμο έχοντα και τα νόμο τηρούντα. Εκείνοι ούτε των νόμων ετήρησαν, αλλά ήρχοντο από την ταβάδη της Ασίας να μας κατακτήσουν, να μας καταστρέψουν. Και όπου δεν έπεφτε η μάχαιρα, έπεφτε ο Βούρδουλας. Έδερναν τους κριτικούς και έχω περιπτώσεις που στην περιοχή τη δική μου, στην Ιερά Πέτρα, στο χωρίο Χριστός, ο προβατατώνης έφαγε 2.000 βουρδουλιές, γράφει ένα σημείωμα. Η Χαρίκλια Δασκαλάκη ήταν μια γενναία γυναίκα. Είχε σημαντικό φρόνημα. Είχε πνευματικό εσωτερική επιθυμία για να βοηθήσει την πατρίδα της και τα παιδιά της. Και έδιδε θάρρος. Και σήμερα εμείς λέμε ότι πίσω από έναν ισχυρό άνδρα κρύβεται μια πολύ ισχυρή γυναίκα. Τότε λοιπόν πίσω από αυτή τη γυναίκα ήταν όλοι οι άνδρες. Είχε τον λόγο του αρχηγού. Οδηγούσε τους ανθρώπους, έδιδε θάρρος στους πονεμένους, εθεράπευε τους ασθενείς εκεί που είχαν πληγωθεί. Είχαμε πολλούς πληγωμένους με τις τουφεκές των Τούρκων. Τι να κάνει η γυναίκα, έτρεχε από δωμάτιο σε δωμάτιο όπως λένε αυτοί που έζησαν, οι ελάχιστοι που έζησαν και ενίσχυε πνευματικά τους μαχητές. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγαλόπρεπο σύμπλεγμα ψίδων, όπου οι τάφοι και οι πρωτομές των πρωταγωνιστών της θυσίας. Στη διάρκεια της θεώρησης θα τονίσουμε τη σημαντικότερη στιγμή της ιερείας σε αυτήν την άνηση σύγκρουση Χαρίκλιας Δασκαλάκη. Όταν μια μπάλα μπομπάρδας τσάκισε τον ιστό της σημαίας, όρμησε μέσα στο χαλασμό και την περιέσωσε. Μετά τη ζώστηκε κατάσαρκα να μην τη βρούνε οι πορθητές. Επέζησε μετά την έκρηξη και εχμαλωτίστηκε. Όταν απελευθερώθηκε, ταξίδεψε στην Αθήνα και την παρέδωσε στον έναν από τους 4 γιους του ήρωα και μάρτυρα, φρούραρχο της Μονής Ανθιπολοχαγού Ιωάννη Δημακόπουλου, που εχμαλωτίστηκε κι αυτός
και εκτελέστηκε βάναυσα. Και από τον Ψιλορίτη στη Ρητική Δίκτη, και από το Ρέθυμνο στο Λασίθι, και από το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου στο Τρισολοκαύτωμα ενός ταπεινού μοναστηριού, που τίποτα δεν έχει να ζηλέψει απ' τα άλλα σημεία που δοξασμένα έγιναν για τη συνειδητή θυσία και την προσφορά του στην εθνεγερσία των Ελλήνων. Για την κρυσταλλένια του Δυτικού Λασιθίου λόγος, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αναγνωρισμένο επαναστατικό κέντρο το ταπεινό μοναστήρι του 13ου αιώνα, γίνεται ολοκαύτωμα και καταστρέφεται ολοσχερό στην Επανάσταση του 1823. Ξαναστήνεται και γίνεται ολοκαύτωμα το Μάιο του 1867, 6 μήνες μετά την τραγωδία του Αρκαδίου, και ξαναστήνεται, γιατί χωρίς μοναστήρι στην κορφή δεν μπορεί να ελευθερωθεί ο κάμπος. Και αυτό το γνώριζαν καλά και οι καμπίσχοι και οι ορεινοί Έλληνες. Η ίδρυση της Μονής είναι κατά την δεύτερη μεταβυζαντινή περίοδο, από το 960 μέχρι το 1240. Η Μονή κατά την τουρκική θηριωδία ήταν το κέντρο της Επαναστάσεως και δικαίως θα τη χαρακτηρίζαμε ως τη λαύρα της Ανατολικής Κρήτης. Εδώ συνεδρίασαν σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι υπό την αρχηγία του καπετάν Κόρακα οι επαναστατικές ομάδες κατά των Τούρκων. Το μοναστήρι καταστράφηκε ολοσχερός κατά την τουρκική θηριωδία το Μάιο του 1867 από τους Τούρκους. Σε ένα παρατεταμένο πόλεμο, εκτός από τον αντίπαλο, υπάρχουν 2 θανάσιμοι εχθροί: τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια. Το πώς τα εξοικονομούσαν οι εξεγερμένοι κριτικοί το ερμηνεύει με γλαφυρό τρόπο ο αθεράπευτα κριτικός καθηγητής Κώστας Ζουράρης. Τα μοναστήρια είναι επομένως το γενικό επιτελείο πάρα πολλές φορές. Θυμούμε το εξής, ότι το δικό μου το χωριό στο Βραχάσι στην Κρήτη, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, Δίκλητο και Αγίου Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου, είναι και το κεντρικό κατασκευαστήριο, το εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών. Γιατί παίρνουμε τα περιτώματα της αυτής της κατσίκας, της έγας, που λέμε εμείς στην Κρήτη, και επειδή φαίνεται περιέχει φιάφη, περιέχει μια ουσία η οποία κατασκευάζει τα τότε φυσίγγια, είναι μια ανεξάντλητη πρωτογενής μονάδα παραγωγής πολεμικού υλικού, γιατί στηρίζεται σε 2 ανεξάντλητες τότε πηγές, τις Αίγες, το πείσμα των καλογέρων και τα περιτώματα της Αίγας. Αυτά τα 3 είναι πολύ ωραία, δηλαδή, αν σκεφτείς ότι το περίτωμα πάβει να είναι περιτών, είναι απαραίτητο, και η πίστη των καλογέρων γονιμοποιεί τα περιτώματα και γίνεται τι, φυσίγγιο.